Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, What's up, τι κάνετε? Είμαι ο Τζιου και είμαστε εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα και ξεκινάμε με πολύ ωραία rap news. Πριν από αυτό όμως, ξεκινάμε να μιλήσουμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που είναι να προκύψουν. Αλλά βγάλετε το κινητό σας, μπείτε στο Instagram, μπείτε στο TikTok, γράψτε Mad TV, γράψτε Falerian Duke και ακολουθήστε μας για να τα βλέπετε όλα πρώτοι. Να σας πω επίσης ότι το MadWalk 2022 by Serkova έρχεται πολύ σύντομα. The Fashion Music Project λοιπόν είναι στις 13 Δεκεμβρίου στο Taekwondo με παρουσία κοινού για 12η συνεχόμενη χρονιά. Παρουσιάζει η Μαριέτα Χρούσαλα και επιφυλάσσει ξεχωριστά και εντυπωσιακά catwalks και performances από αγαπημένους Έλληνες σχεδιαστές και το εξωτερικό. Λοιπόν, η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο madwalk.gr. Για όσους τα λείπουν, μην ανησυχείτε, το Mega έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή. Οπότε να είστε έτοιμοι γι' αυτό. Πάμε λοιπόν για τα rap news τα οποία έχουμε, τα οποία ξεκινάμε με κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ευχάριστο. Συγκλώνει σε όλη την κοινότητα του hip hop και παραπάνω από αυτό. Και είναι το εξής νέο, ότι ο Takeoff βρέθηκε νεκρός στα 28 του μετά από πυροβολισμούς στο Houston. Σύμφωνα με το TMZ, ο ράπερ των Migos με το πραγματικό του όνομα Kirsnik Kari Bo δολοφονήθηκε στο A10 Billiards and Bowling στο κέντρο του Houston τα ξημερώματα της 3ης 1 Νοεμβρίου και ήταν 28 ετών. Ο Takeoff και ο Quavo συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι με ζάρια όταν ξέσπασε ένας καυγάς και ακούστηκαν πυροβολισμοί, χτυπώντας τον Takeoff είτε στο κεφάλι είτε κοντά στο κεφάλι του, παρά τις αρχικές φήμες που υποδηλώνουν ότι ο Quavo πυροβολήθηκε επίσης, δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώς. Η αστυνομία του Houston ανακοίνωσε στο Twitter χωρίς νωρίς την Τρίτη ότι οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για πυροβολισμό κοντά στο 1200 Polk Street και ένα θύμα βρέθηκε νεκρό κατά την άφηξή του, αν και η ταυτότητά του δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί. Η αστυνομία αποκάλυψε αργότερα ότι άλλα δύο θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Takeoff και ο Quavo ήταν και οι δύο παρόντες στη στιγμή του πυροβολισμού, σύμφωνα με το κλικ του Houston. Ο τραγικός θάνατος του Takeoff έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες από ότι αυτός και ο Quavo, ο θείος του στην ουσία, κυκλοφόρησαν το κοινό τους άλμπουμ Only Built for Infinity Links, το οποίο έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 7 του Billboard 200. Ο ηθαγενής Lawrenceville της Georgia έγινε γνωστός στις αρχές δεκαετίας του 2010 ως το τρίτο μέλος των Migos μαζί με τον Quavo και τον Offset. Το επιδραστικό τρίο ξεπίδησε με το σίγκλ τους Versace του 2013 και βοήθησε στη διάδοση της τεχνικής τριπλέτας που έγινε διάσημη από groups της δεκαετίας των 90s όπως η 3-6 Mafia και η Bone Thugs and Harmony στη νέα γενιά. Ένας λοιπόν θρύλος των Migos χάθηκε. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε αυτό το πράγμα στη hip hop να συνεχίζει και να εξελίσσεται, να πολλαπλασιάζεται, γιατί μέσα στα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και από πυροβολισμούς και από διάφορα άλλα αίτια τα οποία δεν ήταν φυσικά. Και αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι, γιατί η κουλτούρα του hip hop έχει πολλά θετικά πράγματα, αλλά μερικά από τα αρνητικά της είναι αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται. Και δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος και αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. Δυστυχώς θα πω. Οι Migos όμως δείξαν έναν δικό τους δρόμο στη μουσική αυτή βιομηχανία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας νέο, το οποίο είναι σχετικά πιο ευχάριστο θα πω. Ο Drake και ο 21 Savage στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue για το άλμπουμ Her Loss. Ο Drake και ο 21 Savage έχουν καλύψει το τελευταίο τεύχος του Vogue ο ένας δίπλα στον άλλον για να προωθήσουν το κοινό τους έργο Her Loss. Η επιτυχία του εξώφυλλου του περιοδικού Μόδας βγήκε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου με τους δύο ράπερς δημένους με μαύρες κλωστές και τον 21 να κρατάει το πρόσωπο του καλυμμένο με το χέρι του. Είναι έτσι εδώ στο εξώφυλλο του Vogue. Δεν θέλει να δείξει τη μούρη. Σκεφτόμουν τώρα, λέω, εντάξει, τώρα είσαι ο Drake και ο 21 και λέτε, μπρο, θα πάμε στο Vogue, θα κάνουμε την φωτογράφησή μας εδώ πέρα να είμαστε στο εξώφυλλο. Ωραία φάση να προωθήσουμε και το δίσκο μας. Ωραία φάση. Αλλά ξέρεις τι, ρε μπρο, λέει ο Drake στον 21. Ξέρεις τι, πρέπει να την κάνουμε έτσι τη φωτογράφηση, να μην φαίνεται η μούρη σου. Θα είσαι στο εξώφυλλο, αλλά δεν θα φαίνεται η μούρη σου. Λίγο άσχημο αυτό θα πω.
Ο Τζο έκανε τον ντεμπούτο του στο εξώφυλλο της Vogue στο Instagram με μία ανάρτηση την Κυριακή 30 Οκτωβρίου και είπε «Εγώ και ο αδερφός μου στα περίπτερα, αύριο». Ευχαριστούμε το Vogue Magazine και την Anna Wintour για την αγάπη και την υποστήριξη σε αυτή την ιστορική στιγμή. Αυτά είναι λοιπόν. Βλέπουμε τώρα τα τεράστια αυτά περιοδικά, στα τεράστια αυτά περιοδικά, καλλιτέχνες όπως ο Drake, όπως ο 21 Savage και γενικά όλη την κουλτούρα να επιπλέει και να μην είναι πια υποκουλτούρα και να είναι μια τεράστια κουλτούρα που ακούει όλος ο κόσμος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό από μόνο του. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για να μιλήσουμε για rap album facts ASAP. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, εδώ στο Mad TV για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Είμαι ο Duke και τώρα θα μιλήσουμε για μερικά rap album facts, μερικά από τα πιο επιδραστικά album στην κουλτούρα του hip hop. Και ξεκινάμε με μια μπάντα η οποία ήταν γνωστή στις αρχές των 90s τέλος πάντων και κάνανε κάτι αρκετά διαφορετικό, το οποίο είχε πιο πολλές ρίζες στη μαύρη μουσική, στη soul, στη blues, στη jazz ίσως. Και αυτή δεν ήταν άλλη από τους De La Soul και θα μιλήσουμε για το δίσκο De La Soul Is Dead του 1991. Οι πιο πολλοί που θα το βλέπετε δεν θα είχατε γεννηθεί ακόμα τότε, αλλά σίγουρα η ιστορία μας δείχνει αυτό το σπουδαίο άλμπουμ ότι είναι μία από τις ρίζες του hip hop. Το De La Soul Is Dead είναι το δεύτερο studio άλμπουμ του αμερικανικού hip hop συγκροτήματος De La Soul που κυκλοφόρησε 14 Μαΐου του 1991. Συγκεκριμένα το άλμπουμ ήταν ένα από τα πρώτα που έλαβε βαθμολογία 5 μικροφώνων στο περιοδικό Hip Hop The Source. Περιέχει 27 κομμάτια, 27 παιδιά, πολλή δουλειά. Ωστόσο, τα 5 από αυτά, My Brother's Basshead, Afro Connections at a High Five, In the Eyes of the Hoodlum, Who Do You Worship, Kicked Out the House και το Not Over Till the Fat Lady Plays the Demo, είναι bonus κομμάτια που βρίσκονται αποκλειστικά στην έκδοση CD. Γιατί τότε, στα 90s και στις αρχές των 2000s, πουλούσαν CD. Να το θυμόμαστε αυτό. Ακόμη, το τραγούδι Urus of Oz συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του Tony Hawk's Pro Skater 4. Αυτά τα παιχνίδια που ήταν στο PlayStation τότε, στο PlayStation 6 κιόλα, στο πρώτο, τα οποία είχαν να κάνουν με skate, με BMX. Ο Tony Hawk ήταν και ακόμα είναι legend στο χώρο του skate και έβγαζε αυτά τα παιχνίδια και πάντα τα soundtrack ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πάντα, δηλαδή εμένα μου έμαθαν πάρα πολύ μουσική αυτά τα soundtrack. Λοιπόν, παράλληλα επιλέχθηκε ως ένα από τα καλύτερα, 100 καλύτερα rap album του The Source το 1998. Επιπλέον το εξώφυλλο του album αναφέρεται στο θάνατο της εποχής Daisy, The Inner Sound Yo, ή σε μια αποστασιοποίηση από διάφορους πολιτισμούς συμπεριλαμβανομένων των hippies και των mainstream hip-hop. Τέλος, το άλμπουμ κατάφερε να κατακτήσει την 26η θέση στο chart του αμερικανικού Billboard 200 και chart R&B hip-hop την 24η. Πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ, αν δεν το έχετε ακούσει να το ακούσετε, είναι βάση για το hip-hop. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο άλμπουμ και θα μεταφερθούμε στην Δυτική Ακτή, όπου είναι ο Ice Cube το 1991 πάλι και έχει βγάλει το Death Certificate. Το Death Certificate είναι το δεύτερο studio album του Ice Cube που κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου του 1991 μέσω της Lynch, Mob Records και της Priority Records. Αναλυτικότερα, την παραγωγή του album ανέλαβαν κυρίως οι Sir Jenks, ο DJ Pooh και ο Ice Cube. Το Death Certificate οργανώθηκε χοντρικά σε δύο θεματικά στοιχεία, ενός ευρύτερου συνόλου και ξεκινά με την εξήγηση του Cube, The Death Side, A Mirror Image of That We Are Today, και το δεύτερο, The Life Side, A Vision of Where We Need To Go. Οπότε διαχώριζε τις δύο πλευρές, την πλευρά του θανάτου και την πλευρά της ζωής, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Επιπλέον, το άλμπουμ υποστηρίχθηκε από δύο single, το Steady Mobbin και το True to the Game. Παράλληλα, το Death Certificate ήταν μια μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 2 του αμερικανικού chart Billboard 200, πουλώντας 105.000 αντίτυπα την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Πολύ ακραίο. Τέλος, το άλμπουμ πιστοποιήθηκε ως πλατινένιο από την RIAA το Δεκέμβριο του 1991.
Πλατίνες λοιπόν ο Ice Cube. Εντάξει, ο Ice Cube μαζί με τον κινηματογράφο έδειξε πόσο πολυτάλαντος ας πούμε μπορεί να είναι και πόσο εμπορικός μπορεί να είναι, γιατί το κομμάτι του rap του δεν θα έλεγα ότι είναι εμπορικό. Ήταν πολύ λυρικό και ήταν πολύ γκάγκστα από τους NWA και έπειτα. Οπότε, παρότι έκανε σπουδαίες επιτυχίες, πιστεύω ότι τα λεφτά που έβγαλε στον κινηματογράφο δεν είχαν καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε Franchise από Travis Scott. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για να ακούσετε, να μάθετε, να δείτε new releases. Peace. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars, εδώ στο MEA TV, είμαι ο Τζιου και τώρα θα μιλήσουμε για νέα releases και θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνη και είναι ο Kodak Black, ένας πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης ο οποίος έχει χαράξει το δικό του δρόμο στον κόσμο της hip hop με ένα πολύ δικό του ήχο και με ένα πολύ δικό του ύφος και θα μιλήσουμε για το Cutthroat Bill Volume 1. Το Cutthroat Bill Volume 1 είναι το 5ο studio album από τον Kodak Black που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα το album περιλαμβάνει εμφανίσεις από τους Prince, Swanee, τον Leo Crix, τον VVSNCE και τον NFL Twaywop. Πολύ παράξενα ονόματα. Ο Kodak τοποθέτησε το album του τοποθέτησε στο άλμπουμ του επιτυχημένα σίγκου που κυκλοφόρησαν προηγουμένως, το Spin and Walk στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022 και το I'm So Awesome στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Ωστόσο, το εξώφυλλο διαθέτει ένα εντυπωσιακό σχέδιο που δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο γραφίστα, τον Tyler Is So Epic, το βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εντάξει, Είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι ο άνθρωπος, ο Tyler So Epic, είναι So Epic, τώρα τι να λέμε. Έχει μαχαιρωθεί εδώ πέρα το artwork αυτό. Αναλυτικότερα δείχνει έναν γήπα με λαμπερά κόκκινα μάτια που φορά τη νέα λυσίδα SMF του Kodak Black που σημαίνει Ίδρυμα Zachariah McQueen, αποτείνοντας φόρο τιμή στη φιλανθρωπική προέλευση του Kodak. Πίσω από το γήπα υπάρχουν δύο ματσέτες που διασχίζουν τα γράμματα KTB που σημαίνει Cutthroat Bill, το όνομα του άλμπουμ. Ενώ ο Kodak έχει εξασφαλίσει άφθονη εμπορική επιτυχία στο παρελθόν, με το Back for Everything να κάνει τον ντεμπούτο του στην δεύτερη θέση νωρίτερα φέτος, δεν έκανε τεράστια έκρηξη στο chart album του Billboard 200. Το πλήρες του 2020 Bill Israel έφερε μόνο 16.000 μονάδες ισοδύναμες με άλμπουμ. Το μοναδικό νούμερο 1 έργο του, το Dying to Live του 2018, εντωμεταξύ έφερε 89.000 μονάδες ισοδύναμες με άλμπουμ την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Αυτό ήταν λοιπόν το Cutthroat Bill Volume 1 του Kodak Black. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εμένα με εξέπληξε με το στυλ του, με το ύφος του. Πραγματικά τα κομμάτια του ήταν ένα και ένα, πάρα πολύ μελωδικά, πολύ ιδιαίτερες παραγωγές, αλλά ήταν πάντα πολύ φρέσκες και πολύ trap, πολύ στην εποχή τους. Να το τσεκάρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break. Θα δούμε το Hooligans από Saddam και θα γυρίσουμε πίσω για το Song of the Day. What's up. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars, εδώ στο MEA TV, είμαι ο Duke και τώρα θα μιλήσουμε για το Song of the Day και αυτό είναι το τελευταίο part της εκπομπής μας. Λοιπόν, τσεκάρετε. Το Song of the Day σήμερα είναι για από μία εξαιρετική καλλιτέχνηδα η οποία έχω την εντύπωση ότι είχε έρθει φέτος με τον 50 Cent στη Μύκονο όταν είχε κάνει το live του στη Μύκονο, τέλος πάντων. Και ήταν έκπληξη που ήρθε και μιλάμε για τη Mary J. Blige, έτσι. Μιλάμε για ένα legend, ένα αστέρα της αμερικανικής μουσικής, του R&B, μια ακραία τραγουδίστρια, μια απίστευτη προσωπικότητα. Και ξεκινάμε με το εξής, με το Family Affair. Το Family Affair είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Mary J. Blige. Συγκεκριμένα γράφτηκε από την Blige, τον αδερφό της, τον Bruce Miller, την Καμάρα Καμπών, τον Michael Elizondo και τον Dr. Dre για το 5ο της άλμπουμ No More Drama του 2001. Βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο κλιπ παράλληλα ενώ και εγώ σας τα λέω. Ο Dre δημιούργησε μια αρχική έκδοση του μουσικού τμήματος του Family Affair στο στούντιο της στις 13 Σεπτεμβρίου του 2000 χρησιμοποιώντας ένα μπάσο και ένα και πλήκτρα. Οι μηχανικοί του στούντιο έδωσαν τίτλο σε αυτή την έκδοση του τραγουδιού Fragile για λόγους διατήρησης αρχείων.
Κοντά στα τέλη του 2000 έστειλε στην Blige το ορχιστρικό κομμάτι. Στη συνέχεια η Blige ηχογράφησε φωνητικά πάνω από τη μουσική βασμένη σε στίχους που έγραψαν η Miller Gambon και η Elizondo και αρκετές εβδομάδες αργότερα στις 10 Ιανουαρίου 2001 ένα σχεδόν τελικό αλλά μη λυρικό μέρος του Fragile μεταφέρθηκε στην ψηφιακή από ψηφιακή σε αναλογική μορφή και, και μετονομάστηκε σε Family Affair, έτσι όπως είναι σήμερα. Στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου του 2001, μετά από πρόταση του Dr. Dre, η Blige πρόσθεσε μια γέφυρα στο τραγούδι για την οποία η ίδια δημιούργησε τους στίχους. Έγραψε και στίχους. Το single ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 6 εβδομάδες ξεκινώντας από τις 3 Νοεμβρίου του 2001 και έγινε το πρώτο και μοναδικό single της Blige στο Hot 100 καθώς και το πρώτο της single στο Top 10 σε 5 χρόνια. Λοιπόν, ήταν το 12ο μεγαλύτερο τραγούδι της δεκαετίας του 2000 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 91ο μεγαλύτερο τραγούδι όλων των εποχών στη χώρα το 2018. Επιπλέον, το Rolling Stone το κατέταξε στο νούμερο 95 στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας 2000. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στη Γαλλία και στο Top 10 σε 14 επιπλέον χώρες στην Ευρώπη και την Οκεανία, φτάνοντας στο νούμερο 2 στο Eurochart Hot 100. Το βίντεο κλιπ το σκηνοθέτησε ο Dave Meyers και ξεκινά με την Blige σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης φορώντας ρούχα που αποκαλύπτουν το δέρμα, ενώ γυρίστηκε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης το 2001. Λοιπόν, θα το δείτε το Song of the Day, θα το δείτε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ πέρα στο MEA TV 9 με 10 κάθε μέρα για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε όμως να είστε καλά και τα λέμε εμείς πολύ soon εδώ πέρα. Peace!